να ξεκινήσω από το μεγάλο κάδρο. Νιώθετε ότι είμαστε σε ένα σημείο πλήρους αμηχανίας στον ευρωπαϊκό χώρο και εκτός ορίων των μεγάλων παικτών ισχύως? Ας αρχίσουμε από το δεύτερο. Δεν θα έλεγα ακόμα εκτός ορίων. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη. Θέλω να είμαι πολύ, πολύ ξεκάθαρος, παρότι θα φανώ υπερβολικός. Δεν πιστεύω ότι είμαι υπερβολικός. Αν με ρωτάγανε πότε ήταν πιο επικίνδυνο, περισσότερες πιθανότητες να διολυστήσουμε σε έναν πυρηνικό πόλεμο, στην κρίση της Κούβας το 1962 ή σήμερα, θα σας απαντούσα σήμερα. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως υποστηρίζω πως θα συμβεί. Γιατί το λέω αυτό? Κάνω αυτή τη σύγκριση για να δείξω, νομίζω ότι είναι εύγλωτη, έτσι, για να δείξω πόσο επικίνδυνα τα πράγματα είναι σήμερα. Στην Κούβα οι δύο πλευρές ήξεραν τι έχουν μπροστά τους. Δηλαδή ότι εάν τραβούσαν το σκηνί θα υπήρχε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Γι' αυτό και συμφώνησαν και οι Αμερικανοί να τραβήξουν τους πυράβλους από την Τουρκία και οι Σοβιετικοί να μην εγκαταστήσουν πυράβλους στην Κούβα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η συνείδηση της αμοιβαίας εξασφαλισμένης καταστροφής, όπως λέγω, ήταν το δόγμα. Ήταν το δόγμα ότι δεν πρέπει να πάμε σε πυρηνικό πόλεμο, γιατί θα είναι αμοιβαία καταστροφικός. Και αυτό ήταν ακριβώς που συγκρατούσε. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο θολά, πιο γκρι. Οι Αμερικανοί είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι που θύρουν και αποδυναμώνουν τη Ρωσία με ένα πόλεμο όπου πολεμάει ο τελευταίος Ουκρανός. Κανένας Αμερικανός, κανένας Δυτικός. Απλώς η Δύση στέλνει χρήματα και όπλα. Αυτό ωστόσο είναι μια κοντόφορη στρατηγική. Δεν κάνω ηθικές κρίσεις για το πώς έγινε η ρωσική εισβολή. Έτσι, μιλάω ως γιατρός αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή κάνω μια κτηνογραφία. Δεν μπαίνω σε λογικές ο καλός και ο κακός. Είναι μια άλλη συζήτηση την οποία μπορούμε να κάνουμε. Αλλά δεν είναι αυτό που με ρωτήσατε και για το οποίο μιλάω. Σωστά. Λέω για επικινδυνότητα της κατάστασης. Λέω λοιπόν ότι αν η Ρωσία στριμωχτεί, η αρκούδα δάγκωσε, γιατί τη στρίμωξαν. Αν στριμωχτεί πολύ, αν δηλαδή για διάφορους λόγους δεν μπορεί να συνεχίσει με συμβατικούς όρους την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της στην Ουκρανία. Αν το πω δηλαδή πάρα πολύ απλά. Εάν θέσει υπό τον έλεγχο της τις περιοχές της Ουκρανίας που θέλει. Δηλαδή το Ντομπάς και το Χάρκοβο, να σας πω. Εγώ σας λέω ότι φτάνει και μέχρι τα ρουμανικά σύνορα. Γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι πια στο σχέδιό της να πάρει το Κίεβο. Εάν λοιπόν τα πάρει αυτά, θα ελέγξει, έρθει η ώρα που θα κάνει μια, θα ζητήσει, θα σταματήσει ας πούμε τις επιχειρήσεις και θα προσπαθήσει να σταθεροποιήσει τα εδάφη που θα έχει θέσει από τον ελεγχό της, τα ουκρανικά εδάφη. Εάν οι Ουκρανοί συνεχίσουν με τη βοήθεια των Δυτικών να επιτίθενται, οδηγώντας τα πράγματα σε έναν αέναο πόλεμο φθοράς, βλέπετε, βάζω αρκετά εάν, αλλά είναι μια πιθανή, ένα πιθανό σενάριο αυτό, τότε το δίλημα για τη Μόσχα θα είναι ή να επιχειρήσει να ελέγξει όλη την Ουκρανία, πράγμα που είναι δύσκολο, και ακόμα και αν το καταφέρει καταλαβαίνετε ότι θα έχει να αντιμετωπίσει έναν εχθρικό πληθυσμό, αλλά ως δύναμη κατοχής θα έχει άλλου είδους προβλήματα. Αλλά και αν δεν τα καταφέρει αυτά ή δεν τα επιλέξει, δεν επιλέξει αυτό το δρόμο, θα πρέπει να κάνει κάτι για να σταματήσει έναν πόλεμο που πια θα έχει μετατραπεί σε κλασικό πόλεμο φοράς.
γιατί οι δυτικοί δεν θα πάψουν. Δεν θα πάψουν. Αντίθετα, θα επιταχύνουν την παροχή οπλικών συστημάτων και ολοένα και πιο σύγχρονο. Και μάλιστα θα έλεγα και συστημάτων τα οποία έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν ζημιά. Έχουμε δύο αποκλειστικά ρεπορτάζ, το ένα το New York Times, το άλλο το NBC, αμερικανικά ρεπορτάζ. Το ένα λέει ότι το Μόσχα βυθίστηκε από πληροφορίες που έδωσαν οι Αμερικανοί. Άλλοι ισχυρίζονται ακόμα ότι είναι για αποδυτικό πύραυλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία να μπούμε σε αυτή την οικοτολογία. Το δεύτερο είναι ότι με συγκεκριμένες αμερικανικές πληροφορίες οι Ουκρανοί σκότωσαν Ρώσους στρατηγούς. Ο Biden έγινε έξαλλος, όπως μας λένε δημοσιεύματα αμερικανικά, διότι όταν οι ίδιοι Αμερικανοί ομολογούν και καυχόνται γι' αυτό, σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι αυτό που λένε ότι είναι στον πόλεμο της Ουκρανίας, ένας τρίτος, είναι εμπλεκόμενο μέρος. Ότι είναι εμπλεκόμενο μέρος το βλέπουμε συνεχώς, έτσι, σε πολλά επίπεδα, αλλά πια γίνεται και με αμερικανική ομολογία. Αυτό ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται μέρος του πολέμου και άρα και στόχος. Και επειδή όταν στριμώχνονται τα πράγματα, ο καθένας, το κάθε ζώο, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε κράτος, προσέξτε πώς τα βάζω στη σειρά, χρησιμοποιεί ό,τι έχει, το ενδεχόμενο οι Ρώσοι να καταφύγουν στο πυρηνικό τους οπλοστάσιο, σε τακτικά πυρηνικά όπλα, είναι όλο ένα και πιο πιθανό. Μπορεί να μην χρησιμοποιήσουν αμέσως εναντίον παράδειγμα του Κιέβου για να υποχρεώσουν την Ουκρανία σε μια συνθηκολόγηση. Μπορεί να ρίξουν ένα πολύ πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα προειδοποίηση ώστε να μην υπάρξει κανένα θύμα, αλλά να συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτό που έρχεται ως επόμενη κίνηση. Και τότε το δίλημα για τη Δύση θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ή να κάνει πίσω, ή να κλιμακώσει, να δώσει τακτικά πυρηνικά στην Ουκρανία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πάμε στα στρατηγικά πυρηνικά. Άρα, εάν με βλέπετε τόσο ανήσυχο, αυτό οφείλεται σε ένα γεγονός. Ότι ενώ το 1962 και οι δύο πλευρές ήξεραν πού είναι το κατόφλι και είχαν συνείδηση τι σημαίνει να το περάσουν, να το διαγούν, είχαν φτάσει κοντά, αλλά είχαν πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα στο να μην το διαβούν γιατί ξέρουν τι σημαίνει. Τώρα υπάρχει μια χαζοχαρουμενιά, αν μου επιτρέπετε. Σε εισαγωγικά βάζει το αυτό. Ο καλός κακιστής βλέπει 5-10 κινήσεις μπροστά. Όταν βλέπει ότι μπορεί να πάρει ένα πιόνι του αντιπάλου, δεν το παίρνει. Κοιτάζει τι μπορεί να σημάνει, πού μπορεί να οδηγήσει αυτό. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες που μπορούν να αποδυναμώνουν και να στείλουν τη Ρωσία δια αντιπροσώπου. Όπως λέει, πολεμώντας μέχρι την τελευταία ρανίδα αίματος ο τελευταίος Ουκρανός. Αυτό λοιπόν για μένα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Και επίσης είναι ανησυχητικό ότι διαβάζω, μπορεί να κάνω λάθος στην εκτίμησή μου, αλλά όπως το διαβάζω εγώ τα πράγματα, για τον Πούτιν δεν υπάρχει, είναι μονόδρομος να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους στην Ουκρανία. Και δεν, η Δύση μιλάει πολύ για τον Πούτιν σε προσωπικό επίπεδο. Δεν είναι ζήτημα προσώπου. Είναι ένα καθεστώς, αρχικό καθεστώς στη Ρωσία, το οποίο δεν έχει κανένα περιθώριο να κάνει πίσω, διότι θα καταρρεύσει. Και το καθεστώς Πούτιν, πολύ περισσότερο όταν υποστηρίζεται τη μεγάλη πλειονότητα του ρωσικού λαού σήμερα για αυτό που συμβαίνει, και αν ακούσατε το μήνυμά του, τι ακούσατε, τι ακούσαμε, ακούσαμε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχει η Ουκρανία, υπάρχει η Δύση.
Και δεύτερον, τι είπε? Προλάβαμε, αποτρέψαμε μία επίθεση εναντίον της χώρας μας, όπως είχε γίνει το 1941 από τους Γερμανούς Ναζί, με αυτή την επιχείρηση στην Ουκρανία. Αυτοί είναι που μας τριμώχουν. Αυτοί είναι που μας επιβουλεύονται. Δηλαδή, πρόβαλε την έννοια ενός νέου πατριωτικού πολέμου, όπως ονομάστηκε ο πόλεμος τη δεκαετία του 40 εναντίον των Ναζί, και τον οποίον, τη νίκη στον οποίο γιορτάζεται σήμερα. Αυτό ουσιαστικά λέει στους Ρώσους ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι ένας επιθετικός πόλεμος, ένας αμυντικός πόλεμος, ένας πατριωτικός πόλεμος. Και οι Ρώσοι το πιστεύουν. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, γιατί υπάρχει ένα κλίμα που δεν επιτρέπει ούτε τα αυτονόητα και στη χώρα μας και στη Δύση. Εάν είχαν εφαρμοστεί οι συμφωνίες του Μίνσκ το 2014 και 2015, οι οποίες τι έλεγαν? Έλεγαν ότι η Ουκρανία θα είναι ενιαία. Θα γίνει μια συζήτηση για τον Ντομπάς, για ένα είδος αυτονομίας. Ποιοι υπέγραψαν τις συμφωνίες? Η Μόσχα, το Κίεβο, το Παρίσι και το Βερολίνο. Γιατί το Κίεβο δεν εφάρμοσε τις συμφωνίες που είχε υπογράψει? Είναι κοινό μυστικό ότι τις τορπίλησε η Ουάσιγκτον. Και να κάνω και μια ερώτηση. Τι έπαθε η Φιλανδία και η Αυστρία που έμειναν ουδέτερες? Έπαθαν τίποτα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Όχι, άμφισαν. Και ως οικονομίες και ως κοινωνίες. Για ποιο λόγο έπρεπε να μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία και να μην είναι με μια συμφωνία ουδέτερη χώρα? Γιατί έπρεπε να συμβαίνει στην Ουκρανία αυτό που συμβαίνει σήμερα? Να έχει χάσει εδάφη κλπ. Και να έχουμε τόσα θύματα? Γιατί μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, δεν μπορεί να κάνει ένα κράτος ανεξάρτητο, κυρίαρχο, ό,τι επιλογή θέλει. Θέλει να μπει στον ΝΑΤΟ? Η απάντηση μου είναι όχι. Μακάρι να μπορούσε. Στον κόσμο μας και σε όλη την ιστορία, όχι. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα? Ανέχθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέχθηκαν στην Κούβα να φτιαχτεί ρωσική βάση, ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος ήταν. Θα ανεχόντουσαν σήμερα να μπουν ρωσικές βάσεις και πύραυλοι στη Βενεζουέλα ή στη Νικαράγουα, πολύ περισσότερο στο Μεξικό? Όχι. Γιατί οι μεγάλες δυνάμεις, δυστυχώς, δυστυχέστατα, αλλά αυτός είναι ο κόσμος μας, είναι πιο ίσες από τις μικρομεσαίες. Και μας το έχει διδάξει όχι η Ρωσία τώρα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η Μεγάλη Βρετανία, και η Γαλλία, και πιο παλιά η Θωμανική, αυτό το βέβαια, και πιο παλιά ακόμα για να φτάσουμε, οι Αθηναίοι. Μας το δίδαξε ο Θουκυδίδης, όταν μας παραθέτει τη συνομιλία Αθηναίων Μιλίων. Λοιπόν, αυτά για να μην είμαστε υποκριτές. Έτσι, για να μην είμαστε υποκριτές. Συγγνώμη που πολύ λόγια. Όχι, αλλά επειδή δεν θα μας μείνει χρόνος και θέλω λίγο να μας μιλήσει και για τα πολιτικά, μία κουβέντα θέλω να μας πεις για την Ευρώπη. Θεωρείς ότι είναι σε αμηχανία, ότι είναι απενεργοποιημένη, ότι είναι πια πλήρως χειραγωγούμενη? Το τελευταίο. Η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ αυτό που οραματίστηκαν, φαντάστηκαν πάρα πολλοί ευρωπαϊστές. Είναι κάτι που είχε πει για την Γερμανία ο Πάγκαλος, ότι είναι πολιτικός νάνος. Ισχύει για την Ευρώπη καθαρά και στη δύσκολη στιγμή φάνηκε. Όλα αυτά περί αυτονόμησης, να είναι ο τρίτος πόλος, να παίξει το δικό της αυτόνομο διεθνή ρόλο, τίποτα. Ξέρεις, αγαπητέ Γιώργο, τι σημαίνει αυτό που γίνεται τώρα, που λένε θα κάνουν μπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο κλπ. Σύμφωνα με τις δυτικές πηγές, οι Ρώσοι έχουν πολύ περισσότερα έσοδα λόγω της άψησης. Πουλώντας λιγότερο πετρέλαιο, έχουν πολύ περισσότερα έσοδα και μεγαλύτερο πλεόνασμα. Αλλά ας την Ρωσία. Θέλω να θυμίσω ότι τα δυτικά, μεγάλα,
μεγάλα έγκυρα δυτικά μέσα μας λέγανε ότι μπορεί να αντέξει ένα πόλεμο μόνο για 2 εβδομάδες. Η Ρωσία, το θυμάσαι. Mm-hmm. Βγήκε κανένα από αυτό να πει τι αηδίες, τι ανοησίες έλεγε? Όχι. Γιατί είμαστε τώρα στην 10η, 12η εβδομάδα, ξέρω εγώ πόσο έχω χάσει το μέτρο. Γιατί η ιστορία μας διδάσκει ότι ποτέ δεν σταματάνε οι πόλεμοι για οικονομικούς λόγους. Υπάρχει πολεμική οικονομία κλπ. Πολύ περισσότερο που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει αυτό. Η Ευρώπη λοιπόν, ακόμα και αν πάρει ρωσικό, αμερικανικό αέριο, θα καλύψει ένα 10 με 15%. Και ξέρεις τι τιμή. Το αμερικανικό αέριο φεύγει με κόστος $15 τη μεγαβατόρα στις ΗΠΑ και φτάνει στην Ευρώπη $200. Πώς θα είναι ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή οικονομία, ειδικά οι Γερμανοί που είναι εξαγωγής, μεγάλη εξαγωγής. Με ένας μπάρο, 2 τριγώνια. Η Ουάσιγκτον. Και τη Ρωσία να αποδυναμώνει και να καθυλώσει την Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και έλα σε παρακαλώ και με αυτό να κλείσουμε. Στην Ελλάδα των τόσων προβλημάτων, και όχι τωρινών, 15 και βάλε χρόνια, με όλα αυτά που συμβαίνουν με την ακρίβεια, όχι μόνο στο ρεύμα, γενικώς στις τσέπες μας, τα κόμματα είναι σε φάσεις συνεδρίων, ψηφοφοριών, είναι εκλογική τροχιά πια, έχουν σβήσει μηχανές για οτιδήποτε άλλο? Νομίζω πως ναι. Και αν θέλουμε να είμαστε ορθολογιστές, το συμφέρον, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, δεν είμαι στο μυαλό του, ούτε έχω κάποια πληροφόρηση, αλλά αν θέλω να διαβάσω, να εκτιμήσω ποιο είναι το συμφέρον του, ήταν να κάνει εκλογές χθες. Γιατί κάθε μέρα που περνάει φύρεται το εκλογικό του προβάδισμα. Δημοσκοπικό είναι, αλλά και όλα δείχνουν. Φύρεται και φύρεται με ταχύτητα. Τι είναι αυτό που το φύρει? Η θέση που πήρε για τα εθνικά, η θέση που πήρε για την Ουκρανία, η κατάσταση στα μίντια κλπ. Όλα παίζουν τον ρόλο τους, δεν θέλω να πω πως δεν παίζουν, αλλά ο παράγοντας κλειδί, αυτός που πραγματικά ροκανίζει, είναι η ακρίβεια. Είναι το γεγονός ότι τα μικρομεσαία νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων, και στην ενέργεια, αλλά δεν είναι μόνο οι λογαριασμοί, είναι και τα προϊόντα. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα τσουνάμι του οποίου βλέπουμε μόνο την αρχή. Δεν είναι κάτι παροδικό που λες. Σωστό. Θα αντέξω. Έτσι. Λοιπόν, και δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία το επιδείνωσε. Αυτό παίρνει στα όρια της στοχοποίησης εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Και μην λέμε τους άλλους, να βάλουμε και τους εαυτούς μας, γιατί όλοι βογκάμε. Αυτό το οποίο λοιπόν ισχύει είναι υπαρξιακό, άρα αγγίζει και σπάει κομματικές ταυτίσεις και πολιτικές προτιμήσεις. Δηλαδή και ο αριστερός και ο κεντρός και ο δεξιός, ο Σιριζέος, ο Πασόκος, ο Νεοδημοκράτης δεν πρέπει να πληρώσουν τη ΔΕΗ, δεν πρέπει να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ, πρέπει. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στα όρια της απόγνωσης, στα όρια του γκρεμού κάποιοι, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουν, πρέπει κάπου να διοχετεύσουν την ακραία απόγνωσή τους. Και η ιστορία και η πείρα μας διδάσκει ότι συνήθως αυτό το πληρώνει η κυβέρνηση όποια και αν είναι. Το κυβερνών κόμμα. Άρα έπρεπε να έχει κάνει χτες. Έχει αποφασίσει να μην κάνει χθες. Να μην κάνει ούτε τώρα. Από τι μας λένε. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Το πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο. Εάν πάει στο τέλος της τετραετίας, προβλέπω συντριβή. Αλλά για τους λόγους που είπα. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά αυτό έτυχε. Αυτό πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Λέω λοιπόν ότι τα συνέδρια όλα είναι ουσιαστικά τα κόμματα να ρυθμίσουν τα εσωτερικά τους και να παραταχθούν ενώπιση των εκλογών. Για το ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι περισσότερο,
δηλαδή έγινε η αλλαγή και πια ο Τσίπρας θα εκλεγεί σαν ένας αρχηγός που δεν θα, ας το πούμε έτσι, υπάγεται στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή στον μικρό ΣΥΡΙΖΑ της Κουμουνδούρου, θα έχει εκλεγεί από τα μέλη του κόμματος, το ίδιο και η Κεντρική Επιτροπή. Άρα έχουμε μια μετεξέλιξη αυτού του κόμματος προς ένα κεντροαριστερό. Εκεί θα υπάρξει μια αναμέτρηση και σύγκρουση για το χώρο με το νέο ΠΑΣΟΚ, το Ανδρουλάκη. Θα δούμε τι θα συμβεί. Πιθανό να πάμε σε ένα τρικομματικό σύστημα, μια δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα διατηρηθεί για ένα χρονικό διάστημα. Οπότε μπαίνουμε σε μια συζήτηση τι θα βγει από τις εκλογές και ποιο θα είναι το σχήμα που θα κυβερνήσει. Απλώς να πω ότι η έννοια της αυτοδυναμίας που ξανασερβιρίστηκε από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Δημοκρατίας δεν υφίσταται ως πιθανότητα. Δεν υφίσταται. Παρακολουθώντας, και ξέρω ότι τα παρακολουθείς από κοντά, τα τεκτενόμενα στους πολιτικούς χώρους. Τα είπα γρήγορα αυτά. Είδες. Ναι. Τα πες μια χαρά. Θα κλείσουμε ως εξής. Η ερώτηση είναι παγίδα. Αν και καταλάβαμε όλοι με τον τρόπο που προσδιορίσεις και το εκλογικό σενάριο. Το άφησα ανοιχτό. Όχι μόνο για το φθινόπωρο και νωρίτερα ενδεχομένως. Αλλά λες, ας δούμε. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Με βάση το διεθνές περιβάλλον, την εικόνα της Ευρώπης και πολύ περισσότερο την εικόνα της Ελλάδας, αποκλείεις αυτό το τρικομματικό όπως αναδύεται προς το παρόν σύστημα να είναι και μια τρικομματική κυβέρνηση, παρά τα όσα λένε σήμερα όλοι τους σε κάθε τόνο υπό το βάρος μιας μεγάλης εθνικής πρόκλησης, κρίσης, ευκαιρίας, πες το πως θες. Προς το παρόν αυτή σε ένα επίπεδο, ας πούμε, εθνικής ήττας και λοιπά, που θα έβαζε τα πράγματα σε μια άλλη βάση, δηλαδή μόνο με το οικονομικό που είναι πολύ ισχυρό, αλλά όχι ικανό να δημιουργήσει αυτή την κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, εθνικής ενότητας, ναι, το αποκλείω. Ναι, το αποκλείω. Εγώ πιστεύω ότι η πίεση θα ασκηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ για μια κοινή κυβέρνηση. Αυτό όμως το υποθέτει ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών με απλή αναλογική θα τους εξασφαλίζει το 151, το οποίο είναι αμφίβολο. Σαφές. Το παρόν είναι αμφίβολο. Λοιπόν, και δεν είμαι σίγουρος, ακόμα και αν υπάρχει το 151, αν θα μπει σε αυτό το δρόμο ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Εάν δεν υπάρχει το 151 ή δεν μπει, θα πάμε στις δεύτερες εκλογές, όπου θα είναι η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει γάμο στην κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και εκεί ο Ανδρουλάκης θα θέσει ένα όρο. Τον έχει θέσει και για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα είναι πρωθυπουργός τρίτο πρόσωπο. Αυτός είναι ο λόγος που η Νέα Δημοκρατία, που ο Μητσοτάκης ο ίδιος επανήλθε στην αυτοδυναμία, ενώ θα θυμάσαι ότι μόλις πριν από 20 μέρες είχε αρχίσει να μιλάει για κυβέρνηση, για συγκυβέρνηση, βλέποντας και την πορεία των δημοσκοπήσεων, ότι δηλαδή η αυτοδυναμία είναι όνειρο απατηλό. Τώρα επανέρχεται στην αυτοδυναμία, γιατί ο όρος που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτος πρωθυπουργός. Δηλαδή όχι Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αυτό θα το παλέψει ο Μητσοτάκης. Θα πει ότι να στην Ευρώπη ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός, ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος είναι αντιπρόεδρος κλπ. Αν επιμείνει όμως ο Ανδρουλάκης, το ερώτημα είναι τι θα γίνει η Νέα Δημοκρατία. Θα το απορρίψει και θα πάμε σε τρίτες εκλογές, ή μήπως παράγοντες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και καραμαλικοί και σαμαρικοί, θα πιέσουν και θα πούνε ότι για το καλό της χώρας και λοιπά ας πάμε σε μια κυβέρνηση με τρίτο πρωθυπουργό, για να περιθωριοποιήσουν το Μητσοτάκη. Το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί σήμερα. Λέω απλώς, περιγράφω διλήμματα που θα προκύψουν μετά από τις δεύτερες εκλογές.
Νομίζω ότι έριξες και την μπάσα, γιατί οι αναλύσεις του SL Press και στα πολιτικά έχουν ενδιαφέρον. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Σταύρο Λιγερέ, σήμερα. Πρόλαβες τελικά και για την εσωτερική σκηνή να μας πεις. Να είστε καλά. Καλή σου ημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα στο Ηράκλειο και σε Κρήτη.